Καλησπέρα. Το μάθημα αυτό είναι ιδιαίτερο σημαντικό. Στο μάθημα αυτό μαθαίνουμε τους πίνακες, οι οποίοι αποτελούν ένα πολύ βασικό προγραμματιστικό εργαλείο σε οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού. Το βλέπουμε από τη σκοπιά της ψευδογλώσσας, αλλά στο συγκεκριμένο μάθημα θα δώσουμε και ιδιαίτερη έμφαση και στην αλγοριθμική πια. Δηλαδή, πλέον τα εργαλεία που θα έχουμε στα χέρια μας είναι σχεδόν ολοκληρωμένα. Μας λείπει άλλο ένα μάθημα ακόμα για τα βασικά πράγματα. Οπότε, αφού συζητήσουμε λιγάκι για το τι είναι πίνακας και πώς τον χρησιμοποιούμε στην πράξη, αμέσως μετά μπαίνουμε καθαρά σε αλγοριθμική. Δηλαδή, στο στήσιμο αλγορίθμων με τα προγραμματιστικά εργαλεία που πλέον θα έχουμε στα χέρια μας. Οπότε, λοιπόν, ξεκινώντας, ο πίνακας είναι ένα εργαλείο προγραμματιστικό με το οποίο αποθηκεύουμε πολλές ίδιου τύπου μεταβλητές στη μνήμη του υπολογιστή και έπειτα τις μεταχειριζόμαστε με έναν κοινό τρόπο. Δηλαδή, καλά όλα αυτά τα οποία κάναμε, έτσι, δηλαδή ήταν προγραμματάκια στα οποία πηγαίναμε να κάνουμε μία ενέργεια και χρειαζόμαστε μία-δύο-τρεις μεταβλητές. Στον πραγματικό κόσμο όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή, και μόνο τις βαθμολογίες από τα μαθήματα τα οποία θα περάσεις να θες να αποθηκεύσεις κάπου, θα χρειαστείς αρκετές μεταβλητές. Άρα λοιπόν αυτό εδώ πέρα δεν είναι χρηστικό. Εντάξει, φαντάσου τώρα τα οικονομικά σου, για παράδειγμα, τα ημερήσια οικονομικά σου. Δεν μπορείς να έχεις μία μεταβλητή για κάθε μέρα. Άρα, τι κάνουμε στην περίπτωση αυτή, πηγαίνουμε τώρα στην έννοια του πίνακα. Η έννοια του πίνακα λοιπόν μας δίνει τη δυνατότητα να αποθηκεύουμε πολλά ίδιου τύπου δεδομένα. Κοινό εργαλείο σε όλες τις γλώσσες προγραμματισμού ο πίνακας και η χρήση απαιτείται όταν θέλουμε να κατασκευάσουμε περίπλοκους αλγορίθμους. Αποτελεί στην πραγματικότητα την πρώτη μας δομή δεδομένων, όπου αυτό θα είναι και το τρίτο κομμάτι του μαθήματος. Μόλις με το καλό ολοκληρώσουμε δηλαδή και τη γλώσσα C, μπαίνουμε στις δομές δεδομένων. Δηλαδή, καλά όσα έχουμε μάθει, πάμε να μάθουμε τώρα τρόπους αποθήκευσης των δεδομένων στη μνήμη, ούτως ώστε να μπορούμε να κάνουμε εύκολη επεξεργασία. Η πρώτη μας λοιπόν δομή δεδομένων είναι στην πραγματικότητα ο πίνακας. Τις υπόλοιπες θα τις μάθουμε τότε. Χωρίζονται σε κατηγορίες ανάλογα με τη διάστασή τους και έχουμε το μονοδιάστατο πίνακα, είναι πίνακας που αποθηκεύει νη μεταβλητές κοινού τύπου δεδομένων. Διδιάστατος πίνακας, πίνακας που αποθηκεύει μη επί νη μεταβλητές κοινού τύπου δεδομένων και πολυδιάστατοι πίνακες που μπορούμε να ορίσουμε αντίστοιχα περισσότερες διαστάσεις. Θα τα δούμε αυτά αναλυτικά. Πάμε τώρα στην πρώτη έννοια που είναι ο μονοδιάστατος πίνακας και εδώ πέρα θα δώσουμε ιδιαίτερο βάρος. Είναι και το πιο συχνό σε σχέση και με τις άλλες κατηγορίες πινάκων. Ένας μονοδιάστατος πίνακας λοιπόν δηλώνεται στο τμήμα δήλωση δεδομένων ως εξής και λέμε στο τμήμα των δεδομένων, όπως βλέπεις, το όνομα το αλλάζουμε, βαφτίζουμε τον πίνακα όπως γουστάρουμε. Αμέσως μετά ακολουθεί η δεσμευμένη λέξη, δηλαδή δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να τον αλλάξουμε, από αυτό καταλαβαίνεις στην πραγματικότητα ότι είναι πίνακας. Array. Ακολουθούν αγγείλες, όπου μέσα στις αγγείλες βάζουμε την αφετηρία που εδώ στην ψευδογλώσσα είναι υποχρεωτικό στο 1 και λέμε αμέσως μετά μέχρι πού θα φτάσουμε, μέχρι τον E. Off. Δεσμευμένη λέξη την οποία υποχρεωτικά πάλι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε, τύπος δεδομένων, όπου ο τύπος δεδομένων είναι ένα από αυτά τα οποία μάθαμε σε προηγούμενο μάθημα, έτσι. Για παράδειγμα, integer, real κτλ. Κτλ. Όπου με τη δήλωση αυτή λοιπόν δηλώνεται ένας μονοδιάστατος πίνακας με στοιχεία του τύπου δεδομένων με την ονομασία όνομα και με τη δήλωση του πίνακα έχουμε διαδοχικά αποθηκευμένες στη μνήμη νη μεταβλητές τύπου δεδομένων με ονόματα όνομα 1, όνομα 2, όνομα 3 έως και όνομα νη. Τις οποίες μπορούμε να διαχειριστούμε αντίστοιχα όπως χειριζόμαστε μία μεταβλητή. Δηλαδή, με μία δήλωση, γράφοντας μόνο αυτή τη γραμμή, την οποία βλέπεις εκεί πάνω, δηλώνονται αυτομάτως νη μεταβλητές, έτσι. Τις οποίες θα τις χρησιμοποιήσουμε και με έναν όμορφο τρόπο. Πάμε να δούμε το πρώτο μας παράδειγμα. Έστω η εντολή δήλωση στο πρόγραμμά μας αυτή εδώ και λέει έναν πίνακα τον οποίο τον ονομάζει ο του θαύματος πιν και λέει αμέσως μετά ότι είναι ένας πίνακας, array. Με αφετηρία το 1 και τερματισμό το 10, λέμε με αφετηρία το 1, είπαμε αυστηρά από το 1 θα βάζεις πάντα ότι ξεκινάει, off integer. Δηλαδή μιλάμε για έναν πίνακα 10 ακεραίων. Τώρα με το που κάνουμε αυτή τη δήλωση, έτσι, τότε στη μνήμη σε 10 διαδοχικές θέσεις μνήμης, δηλαδή πηγαίνει στη μνήμη και τα αποθηκεύει δίπλα-δίπλα όλα αυτά, εντάξει, δεσμεύεται χώρος για 10 ακέραιες μεταβλητές. Κάνει την προβολή στο μυαλό σου, έτσι όπως πηγαίναμε και δηλώναμε μια μεταβλητή ακέραια χ. Και λέγαμε αμέσως μετά ότι δεσμεύεται ένα κουτάκι για να αποθηκευτεί εκεί η τιμή της μεταβλητής Χ. Τώρα η προβολή που θα κάνεις στο μυαλό σου είναι όταν δηλώνεις ένα πίνακα, πηγαίνει ο μεταγλωτιστής και τα κάνει μόνος του όλα αυτά, δεν σε ενδιαφέρει το πώς γίνεται. Αυτό το οποίο συμβαίνει είναι ότι σε 10 διαδοχικές θέσεις μνήμης, δηλαδή 10 διαδοχικές θέσεις για ακεραίους, όσα bytes απαιτούνται κτλ. Κτλ. Αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι θα έχουμε το πιν του 1 το οποίο θα είναι μια μεταβλητή ακέραια, το πιν του 2 θα είναι μια μεταβλητή ακέραια, το πιν του 3 θα είναι μια μεταβλητή ακέραια κτλ. Κτλ. Μέχρι το πιν του 10 το οποίο θα είναι μια μεταβλητή ακέραια. Τώρα, πώς έγραφες χ πριν, τώρα θα γράφεις πιν του 1 και στην ουσία θα έχεις την πρώτη σου μεταβλητή. Πιν του 2 για τη δεύτερη, πιν του 3 για την τρίτη. Άρα λοιπόν στη διάθεσή σου πλέον έχεις 10 ολόκληρες μεταβλητές τις οποίες
θα παίζουν και κάποιο ρόλο βέβαια στην κοινωνία, έτσι. Πάμε να δούμε και ένα παραδειγματάκι λοιπόν. Έχουμε ένα πίνακα 5 κερών με όνομα Π, το οποίο δηλώνει το εξής. Πάλι στο τμήμα δεδομένων βλέπεις την ίδια δήλωση. Π τον ονόμασε τώρα εδώ Μπάρμπας. Array όπως θέλεις τον ονομάζεις, σύμφωνα με την ονοματολογία που έχουμε πει. Array είμαι σε αγγείλες 1 έως 5, καταλαβαίνουμε ότι είναι πίνακας 5 ακεραίων. Ο Φίντιγκερ, δηλαδή πίνακας 5 ακεραίων αριθμών, και με τη δήλωση αυτή έχουμε τις μεταβλητές στα χέρια μας, π του 1, π του 2, π του 3, π του 4, π του 5, σε διαδοχικές θέσεις τιμής, στις οποίες μπορούμε να διαχειριστούμε ως ακέραιες μεταβλητές. Όπως για παράδειγμα στον ακόλουθο κώδικα. Για να δούμε ένα τμήμα κώδικα λοιπόν του αλγορίθμου πια, αρχή. Και αρχίζει και τώρα και τις χειρίζεται σαν μεταβλητές. Δηλαδή με αυτή τη δήλωση, δήλωση 5 μεταβλητές, τώρα αμέσως μετά πάει και τις διαχειρίζεται. Δηλαδή π του 1 ίσον 5, π του 2 ίσον 10, π του 3 ίσον 15, π του 4 ίσον 20, π του βάζει τιμές. Έτσι, πώς χ ίσον 5, ψ ίσον 10. Τώρα δεν έχει νόημα αυτό, απλά βλέπουμε ότι είναι σαν να είναι μια μεταβλητή αυτό το πράγμα πια, έτσι. Και αμέσως μετά, σύμφωνα αυτά που έχουμε μάθει, πηγαίνει και φτιάχνει αυτή την υπολογιζόμενη ποσότητα. Π του 1 και π του 2, τα αθροίζει λοιπόν όλα αυτά, τα τυπώνει και στην οθόνη και πλέον δηλαδή τα χειρίζεται σαν μεταβλητές. Πάμε τώρα να δούμε αυτό το ιδιαιτέρως σημαντικό παράδειγμα, στο οποίο διαβάζουμε 10 κεραίους και τους αποθηκεύουμε σε ένα πίνακα, έπειτα υπολογίζουμε το διπλάσιο κάθε στοιχείο και εκτυπώνουμε τον πίνακα. Πάμε να δούμε λίγο τον κώδικα, αλγόριθμος μονοδιάστατος, εντάξει, και αμέσως μετά να δούμε λίγο και αυτό το κομμάτι στο οποίο θα επανέλθουμε. Δηλώνουμε μέσω σταθεράς το νι να είναι ίσο με το 10, τη διάσταση του πίνακα δηλαδή, και αμέσως μετά πηγαίνουμε στο τμήμα των δεδομένων και δηλώνει έναν πίνακα τον οποίο τον ονομάζει πιν. Πίνακα ακεραίων λοιπόν, ο οποίος θα έχει συνολικά νη στοιχεία αριθμημένα από το 1 έως το νη και μια βοηθητική μεταβλητή Α για τις δομές επανάληψης. Πάμε να δούμε λίγο τα τρία κομμάτια τώρα του κώδικα. Πρώτο κομμάτι για Α ίσον 1 έως νη επανάλαβε, διάβασε το πιν του I. Άρα λοιπόν εδώ πέρα έχουμε ένα πρώτο τμήμα κώδικα, στο οποίο όπως βλέπεις κάνει ένα διάβασμα, στο οποίο βέβαια χρησιμοποιεί δομή επανάληψης, θα επανέλθουμε. Δεύτερο σημείο, πηγαίνει και κάνει για I ίσον 1 έως νη επανάλαβε, το πιν του I να είναι ίσο με το 2 επί πιν του I. Άρα λοιπόν εδώ πέρα θα λέγαμε ότι κάνει μια επεξεργασία του πίνακα, όταν λέμε επεξεργασία σημαίνει ότι τροποποιεί τα δεδομένα του, κάνει μια δουλειά γενικότερα, θα λέγαμε έτσι πιο γενικά ακόμα. Και το τρίτο κομμάτι είναι το εξής, αφότου έκανε την επεξεργασία του πίνακα, πηγαίνει και κάνει μία εκτύπωση. Για I ίσον 1 έως νη επανάλαβε, τύπωσε το πιν του I. Τώρα, αυτό το οποίο βλέπεις μπροστά σου είναι ένα πολύ απλοϊπικό παράδειγμα, στην πραγματικότητα είναι το 99% θα έλεγα, των αλγορίθμων. Δηλαδή, τι κάνει ένας αλγόριθμος, κάνει αυτές τις τρεις δομημένες κινήσεις. Δηλαδή, από τη μία μεριά διαβάζουμε τα δεδομένα από κάπου, για να το γενικεύσω κιόλας. Γιατί όταν θα δούμε μετά την γλώσσα προγραμματισμού C, θα μπορούμε να διαβάσουμε όχι μόνο από το πληκτρολόγιο, αλλά και από αρχείο. Και όταν θα μεταβείς και σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού, θα μπορείς να διαβάσεις και από μία βάση δεδομένων ή από μία άλλη πηγή. Εντάξει. Όμως, πάντα η πρώτη σου δουλειά είναι διάβασε τα δεδομένα από κάπου. Δεύτερη δουλειά, πήγαινε και κάνε μια επεξεργασία στα δεδομένα σου, δηλαδή στην ουσία λύσε ένα αλγοριθμικό πρόβλημα. Εδώ πέρα το αλγοριθμικό πρόβλημα είναι αστείο. Είναι ότι θέλω να διπλασιαστούν οι τιμές του πίνακα. Αλλά στην πραγματικότητα τα αλγοριθμικά προβλήματα θα τα μελετήσουμε την αρχή τους τουλάχιστον στη συνέχεια του μαθήματος. Τρίτο κομμάτι τώρα, αφού έκανες την επεξεργασία των στοιχείων του πίνακα, πήγαινε και τύπωσε αυτό το οποίο κατάφερες και έκανες. Άρα, διάβασε από κάπου, πήραξε τα δεδομένα, εκτύπωσε τα. Αυτό λοιπόν είναι ο προγραμματισμός στο 99% των περιπτώσεων, θα λέγαμε. Αυτές είναι οι σκέψεις την οποία κάνουμε. Άρα λοιπόν αμέσως μετά θα βάλουμε ένα πολύ μεγάλο αστεράκι σε αυτό εδώ πέρα το κομμάτι της επεξεργασίας. Πρωτού το κάνουμε όμως αυτό, να πάμε λίγο να κάνουμε ένα παράδειγμα εκτέλεσης, το οποίο είναι πάντα σημαντικό. Μόνο που δεν θα βάλω όπου είναι το 10, θα βάλω όπου είναι το 3 για να είναι λίγο πιο διαχειρίσιμο. Και πάμε να ξαναδούμε λίγο τον κώδικα με ένα παράδειγμα εκτέλεσης. Το τμήμα δήλωσης των δεδομένων καταρχάς, αυτό το οποίο κάνει είναι ότι δεσμεύει στη μνήμη και πάντα έτσι το έχουμε στο μυαλό μας, τον πίνακα των ακεραίων, ο οποίος πίνακας των ακεραίων τώρα είναι από το 1 έως και το 3. Συνεπώς δημιουργούνται τρεις μεταβλητές, η πίν του 1 είναι η πρώτη, η πίν του 2 είναι η δεύτερη και αμέσως μετά έχουμε και την πίν του 3 σε διαδοχικές θέσεις μνήμης. Λίγο πιο εκεί, κάπου εκεί τέλος πάντων στη μνήμη, έχει αποθηκευτεί και η μεταβλητή I. Έχει δεσμευτεί χώρος και για τη μεταβλητή I. Πάμε να δούμε λίγο τώρα το πρώτο για, όπου βλέπουμε ότι το πρώτο για θα κάνει διάβασμα, έτσι, και είναι για I ίσον 1 έως νη. Άρα λοιπόν αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι θα τρέξει για I ίσο με το 1, για I ίσο με το 2 και για I ίσο με το 3. Εντάξει. Οπότε τι θα κάνει τώρα σε αυτά εδώ, θα τρέξει τις εντολές αντιστοίχως, διάβασε ποιο. Το πιν του 1, γιατί βάζουμε όπου I το 1, άρα λοιπόν πηγαίνει και γίνεται εδώ πέρα. Βλέπεις και το όνομα της μεταβλητής πως φτιάχτηκε μόνο του, αν βάλουμε όπου I το 3, το 1, συγγνώμη.
Αμέσως μετά πληκτρολογεί ο χρήστης μια είσοδο. Ας υποθέσουμε ότι βάζει, ας πούμε, τον αριθμό 5. Οπότε λοιπόν αποθηκεύεται το 5 στο κουτάκι της PIN του 1. Συνεχίζει η επανάληψη. Διάβασε το PIN του 2 αμέσως μετά. Και αυτό το οποίο γίνεται, περιμένει το πρόγραμμα βεβαίως, αλλά κοίτα πάλι εδώ πέρα πώς δημιουργήθηκε το όνομα της μεταβλητής. Οπότε πληκτρολογεί ο χρήστης, ας πούμε, το 3, και ύστερα έχουμε το διάβασε το PIN του 3, περιμένει και το πρόγραμμα, ας πούμε, και πληκτρολογεί ο χρήστης πάλι έναν αριθμό, αλλά παρατήρησε μέσω της δομής επανάληψης πώς δημιουργούνται τα ονόματα των μεταβλητών, το οποίο το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό. Πληκτρολογεί ο χρήστης 2, άρα λοιπόν 5-3-2, και ο πίνακας, όπως λέμε, αρχικοποιήθηκε από την είσοδο, έτσι τα λέμε στα ακαδημαϊκά. Οπότε λοιπόν αμέσως μετά γίνεται η επεξεργασία. Τέλειωσε το διάβασμα του πίνακα. Τέλειωσε αυτό το πρώτο, θα λέγαμε, δομημένο στάδιο. Συνεπώς πάμε τώρα στο δεύτερο στάδιο. Για να δούμε τώρα πάλι τις εντολές, γιατί η εντολή επανάληψης θα τρέξει πάλι έτσι για ISON 1, για ISON 2 και έπειτα για ISO με το 3. Πάμε στην πρώτη εντολή. Η πρώτη εντολή λοιπόν είναι το PIN του 1, και όταν πάντα θα κάνουμε αλγοριθμική, όσο απλό και αν φαίνεται, πάντα θα γράφουμε έτσι μερικά βηματάκια. Εδώ πέρα βέβαια είναι το πρώτο παράδειγμα, οπότε είναι πολύ εύκολο. Για να δούμε αυτή την εντολή καταχώρηση που δημιουργήθηκε έτσι. Στην ουσία είναι το 2 επί το PIN του 1, θα γίνει πρώτα αυτός ο υπολογισμός, άρα 2 επί το 5, αυτή την τιμή έχει μεταβληθεί PIN του 1, άρα 10, αυτό θα αποθηκευτεί στο PIN του 1. Συνεπώς εδώ πέρα διορθώνεται αυτό και γίνεται 10. Αμέσως μετά το PIN του 2 εντελώς αντίστοιχα, αυτό το οποίο θα κάνει θα είναι ότι θα τυπώσει, θα καταχωρήσει μάλλον στην PIN του 2 το 2 επί PIN του 2, όπου I μπαίνει το 2. Άρα λοιπόν εδώ πέρα θα μπει το 6 στη θέση του 3, και αμέσως μετά η εντολή καταχώρησης PIN του 3 άνω κάτω τελεία ίσον 2 επί PIN του 3, αυτό το οποίο θα κάνει θα είναι ότι θα κάνει τον υπολογισμό 2 επί το 2, άρα λοιπόν αυτό θα καταχωρηθεί στη θέση, και έτσι λοιπόν έχουμε το 1064. Παρατήρησε τώρα ότι με τη δεύτερη διάσκηση που κάνουμε, τη δεύτερη διαπέραση που κάνουμε, και γιατί λέμε διαπέραση, γιατί στην πρώτη διαπέραση είναι σαν να σαρώσαμε τα στοιχεία του πίνακα από αριστερά προς τα δεξιά, τα διαπεράσαμε. Αμέσως μετά με τη δεύτερη διαπέραση κάναμε μια επεξεργασία, τώρα λοιπόν θα κάνουμε και μια τρίτη διαπέραση προκειμένου να κάνουμε εκτύπωση. Η εκτύπωση τώρα είναι τετριμένη, φαντάζομαι, συμφωνείς, δηλαδή για ISON 1, για ISON 2, για ISON 3, αυτό το οποίο θα κάνει, θα τυπώσει διαδοχικά τα περιεχόμενα των μεταβλητών, άρα θα τυπώσει 1064, δυστυχώς με ένα τελείως άκομψο τρόπο. Παρ' όλα αυτά όμως, αυτό το οποίο θέλω να καταλάβεις από αυτή την αναλυτική παρουσίαση που κάναμε είναι τι, η δομή επανάληψης για με έναν πίνακα σχεδόν είναι αγκαλιασμένες. Εντάξει, η μία είναι δίπλα στην άλλη. Υπό ποια έννοια? Υπό την έννοια ότι μια διαπέραση του πίνακα, την οποία την είδαμε ως σημαντική για το διάβασμα, την επεξεργασία και την εκτύπωση, είναι κάτι το οποίο θα το κάνουμε πολλές φορές στην πράξη. Πάμε τώρα να κάνουμε και την ασκησούλα την οποία μας ζητάει, δηλαδή να τροποποιήσουμε το διάβασμα δεδομένων και την εκτύπωση του προγράμματος ώστε να γίνει πιο κομψή, και να συζητήσουμε και λίγο σχετικά με αυτό εδώ το θέμα.